Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο Star. Η εκπομπή λέγεται Χαιρετίσματα στην Εξουσία. Είναι μια εκπομπή που θα το πω για τρίτη φορά, γιατί είναι η τρίτη συνεχόμενη εκπομπή αυτή που παρακολουθείτε. Είχε φτιαχτεί να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι το τέλος των εκλογών, δηλαδή μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου. Και θα είχε βεβαίως φιλοξενούμενους υποψηφίους βουλευτές. Θα μιλάγαμε για τα προβλήματα τα οποία ήταν τα προβλήματα της επόμενης ημέρας με την έννοια των εκλογών. Δυστυχώς η επικαιρότητα, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, και να μην το ξέρετε θα το μαθαίνετε, γιατί όλες τις τηλεοράσεις παίζουν την επικαιρότητα. Η επικαιρότητα λοιπόν μας ανέτρεψε το πρόγραμμα. Δεν μπορεί κανένας, όταν υπάρχει μια τόσο μεγάλη καταστροφή, μια ολική καταστροφή, να συζητάει για τις εκλογές. Δυστυχώς πολλοί υποψήφοι, πάρα πολλοί πολιτικοί, σήμερα, χθες, προχθές, συζητάγανε, στο μυαλό τους αυτό είχαν, δηλαδή είχαν τις εκλογές, παρόλο που συζητάγανε τις φωτιές. Εμείς εδώ πέρα προσπαθούμε να το αποφύγουμε. Να αφήσουμε δηλαδή τους πολιτικούς να έρθουν σε αντιπαραθέσεις μεταξύ τους, να αφήσουμε τους πολιτικούς να κάνουν προεκλογικό αγώνα πάνω στις τάχτες. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, τους κατανοούμε από την άλλη μεριά. Είναι πάρα πολύ κοντά οι εκλογές. Το ζητούμενο είναι, θα έπρεπε να γίνουν εκλογές, δεν θα έπρεπε να γίνουν εκλογές, θα έπρεπε να έχουν προκηρυχθεί τόσο πρόωρα οι εκλογές και μάλιστα σε μια τέτοια περίοδο. Όλες αυτές είναι συζητήσεις τις οποίες σας ακούτε καθημερινά από τα τηλεοπτικά κανάλια, μέσα από συζητήσεις που κάνουν οι συνάδελφοι με τους αντίστοιχους υποψηφίους ή με τους πολιτικούς. Σήμερα εδώ πέρα πρέπει να σας πω για άλλη μια φορά ότι η εκπομπή αυτή είχε φτιαχτεί τελείως διαφορετικά. Είχε φτιαχτεί οι υποψήφοι να έρχονται σε επαφή με τους νέους ανθρώπους, το κοινό μας, που πάντα θα ήταν παρόν και πάντα θα είναι παρόν μέχρι να φτάσουν οι εκλογές, που τους δίνουμε το δικαίωμα να κάνουν ό,τι ερώτηση θέλουν στους πολιτικούς. Και βεβαίως υπήρχε και το δεύτερο κομμάτι και μία ακόμα ενότητα στη δομή αυτής της εκπομπής, που είναι ο Ρώσος Αλήθειας, που είναι ερωτήσεις οι οποίες τίθονται εκτός του στούντιο, δηλαδή στους δρόμους, εκεί που γράφεται η πραγματικότητα, από ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα σε αυτή την καθημερινότητα. Αυτή, θα έλεγα, ήταν οι τρεις βασικές ενότητες της εκπομπής έτσι όπως είχε σχεδιαστεί. Μία ακόμα ενότητα της εκπομπής ήταν το αρχικό βίντεο. Απαντούσε πάνω σε μία βασική ερώτηση. Ήταν η ερώτηση σημερινή, αυτή που θέτουμε τώρα και που δεν μπορεί να την αποφύγει κανένας. Τι θα γίνει αύριο, ποια είναι η επόμενη μέρα της πυρκαγιές, κυρίες και κύριοι. Ένα βίντεο που έφτιαξε η Μπέση Αντωνάκη. Πάντα φτιάχνει η Μπέση Αντωνάκη αυτό το βίντεο. Η υπέροχη αυτή συνάδελφος. Παρακολουθήστε το, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με το τοπίο παραδομένο ακόμη στις φλόγες και θρηνώντας τους νεκρούς μιας άνησης μάχης, έρχεται η ώρα που η Ελλάδα θα κληθεί να αναστηθεί μέσα από τις τάχτες της. Η ημέρα του απολογισμού. Γιατί όταν σβήσει και η τελευταία φλόγα, η καταστροφή αυτή, εκτός από θύματα, εκατομμύρια στρέμματα καμένης γης, δέντρα φαντάσματα, νεκρά ζώα, κατεστραμμένα μνημεία και ένα σύννεφο καπνού να σκεπάζει τον ελληνικό ουρανό, σύντομα θα φανούν και οι πληγές που δεν είναι ακόμη ορατές. Οι παράπλευρες απώλειες. Θερμότερο κλίμα, καρκινογόνη ρήπη, επιδημίες, λειψιδρία, μαύρα ποτάμια και μαύρες θάλασσες είναι λίγες μόνο από τις επιπτώσεις που μπορεί να δούμε από αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Η Ελλάδα, που κάποτε υπερηφανευόταν για το δασικό της πλούτο, τώρα πλέον με έναν πρόχειρο υπολογισμό των απολειών, μετρά κάπου στο 1.840.000 στρέμματα λιγότερα δασικών και εν γέννη καλλιεργήσιμων εκτάσεων μέσα στις τάχτες και τα αποκαίδια. Με όλες τις αισθήσεις αντιλαμβάνεται κανείς την απειλή. Όλοι αδυνατούμε να αναπνεύσουμε οξυγόνο μπροστά στη θέα αυτής της εικόνας, την ώρα που ένα έλατο παλεύει για να αναπτυχθεί περίπου 10 χρόνια. Σύντομα θα δούμε την Ελλάδα στο έλεος των πλημμυρών και των ακραίων καιρικών φαινομένων. Την ώρα που ο αγρότης έβλεπε το χωράφι του να γίνεται στάχτη, με την Πελοπόννησο να αποτελείται από το 30% της συνολικής έκτασης των ελαιόδεντρων στην Ελλάδα, η φωτιά παράσερνε στο πέρασμά της γεωργία, κτηνοτροφία, οικονομία και τη χαρά της παραγωγής, για να φέρει στη θέση τους ανεργία, ακρίβεια, εσχροκέρδεια, μείωση των εξαγωγών και άνοδο του πληθωρισμού. Την ώρα που κάποιος έβλεπε το σπίτι του να καίγεται, ένα χωριό φάντασμα προμήνυε την εσωτερική μετανάστευση και την τουριστική επανάπτυξη. Πού να βρει κανείς κουράγιο να τα ξαναχτίσει όλα από την αρχή. Με περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ του άμεσου μόνο κόστους των πυρκαγιών, δαπάνες κατάσβεσης, αποκατάσταση ζημιών, αποζημιώσεις, η Ελλάδα πάει ένα βήμα πίσω. Και αυτές είναι λίγες μόνο από τις απώλειες. Είναι πληγές που θα αργήσουν πολύ να σβήσουν, μαζί με τις εφιαλτικές αναμνήσεις για τα θύματα, τους ξεριζωμένους, τις ανεκτίμητες ζωές που χάθηκαν. Και τα χειρότερα έρχονται. Εδώ είμαστε λοιπόν.
Ένα υπέροχο βίντεο, πράγματι η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είναι το ζητούμενο σήμερα. Και πολλοί έχουν ξεφύγει από την επόμενη μέρα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι συζητάνε για τις δημοσκοπήσεις. Σήμερα άνοιξα και χθες τα κανάλια, στις βασικές δημοσιογραφικές εκπομπές. Όλοι συζητάνε για την MRB, κατά πόσο είναι έτσι τα ποσοστά, δεν είναι έτσι τα ποσοστά. Δηλαδή, θέλω να πω πόσο γρήγορα έχουμε φύγει από την καταστροφή, πόσο γρήγορα έχουμε φύγει από αυτό που μας στεναχώρησε όλους και έχουμε περάσει στην επίθεση, δηλαδή σε αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων. Καλεσμένους εδώ πέρα έχουμε τον κύριο Παπαδημάτο και βεβαίως την κυρία Κακαβάνη. Είσαστε και οι δύο υποψήφοι στην ΑΧΑΕ. Ο κύριος Παπαδημάτος με τη Νέα Δημοκρατία, εσείς με το ΠΑΣΟΚ. Με το ΠΑΣΟΚ. Σε επίπεδο, καταρχάς, σε επίπεδο ομορφιάς, σας τρώει κύριε Παπαδημάτο, ελπίζω να μην μετρήσει αυτό. Εντάξει. Δεν είναι κριτήριο. Δεν είναι κριτήριο, θα το δούμε αυτό. Προσέχετε πάρα πολύ καλά γιατί αποτελεί κριτήριο. Μόλις μπαίνατε μέσα, εδώ πέρα, το κοινό μας έλεγε πού είσαστε υποψηφία να σας ψηφίσουμε. Λοιπόν, και δίπλα ακριβώς έχουμε την κυρία Αθήνη. Η κυρία Αθήνα Αναστασία, η οποία είναι υποψήφια με το Λάος στη Β' Περιφέρεια Αθηνών. Έτσι δεν είναι? Ναι, κύριε Λάμπη. Κυρία Αθήνη, θέλω πριν από όλα να ξεκινήσουμε ποιον θα χαστοκίζετε μετά από την τραγωδία. Αφορμήτως. Θεωρητικά θέλουν πάρα πολύ χαστούκια. Ένα, μπορείτε να μου πείτε. Θεωρητικά. Ένα όνομα. Δεν μπορώ, μπερδεύομαι. Φοβάστε. Πάρα πολύ. Δεν φοβάμαι καθόλου. Γιατί ξέρετε, μετά από αυτό το χαστούκι, σιγά σιγά, ξέρετε, το άνθρωπος μπαίνει σε μια τάξη. Λέει, έκανα μια εξτρεμιστική ενέργεια και μετά γίνεται συντηρητικός. Εσείς γίνατε συντηρητικοί. Ακτιβιστική. Όχι, μια φορά ήταν συμβολικό, το είπαμε για όλους και για όλα. Και τελείωσε. Ωραία. Θα προχωρήσουμε. Αυτό θα μας απασχολήσει λίγο μετά. Κύριε Παπαδημάτο, εχθές στην Πάτρα βγήκε ένα. Μία δημοσκόπηση. Και αυτή η δημοσκόπηση τοπικά, δηλαδή στην ΑΧΑΕΑ, δημιούργησε πάλι διάφορες εντάσεις. Πέστε μου, τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις? Είναι ένδειξη? Εσάς απασχολεί, δηλαδή απασχολεί ότι αυτή η δημοσκόπηση βγάζει 12 μονάδες στο ΠΑΣΟΚ μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία στην ΑΧΑΕΑ? Σαν γκάλωπ δεν μπορεί κανείς να γνωρίσει την επιστημονική γνώση όταν το κάνουν άνθρωποι που είναι ειδικοί. Και το συγκεκριμένο είναι άνθρωπος που έχει δώσει δείγματα γραφής. Από εκεί πέρα. Τον γκάλωπ δεν καθορίζει το εκλογικό αποτέλεσμα. Το εκλογικό αποτέλεσμα το καθορίζουν οι διαδικασίες και συγκεκριμένα οι βουλευτικές εκλογές. Θεωρώ ότι η ψαλίδα, που είναι δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πρωτοκόμμα στο νομό Αχαΐας, είναι μεγαλύτερη από αυτή που στην πραγματικότητα είναι. Αποτελεί νίκη για εσάς στη Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα, εάν η διαφορά μείνει στις 6-7 μονάδες? Για μένα προσωπικά δεν αποτελεί νίκη. Είναι στοίχημα ζωής να γίνει μεγάλη ανατροπή και στο νομό Αχαΐας. Από εκεί πέρα. Ο ρεαλισμός λέει ότι ναι, πρέπει να μειώσουμε την ψαλίδα. Το ΠΑΣΟΚ θα προσπαθήσει να την αυξήσει και εμείς θα προσπαθήσουμε να τη μειώσουμε. Άλιστα. Θα φανεί εκ του αποτελέσματος. Επηρέασαν, λέτε, οι φωτιές το όλο κλίμα? Θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν κανείς να αγνοήσει αυτή τη μεγάλη καταστροφή και πώς μπορεί να λειτουργήσει εσωτερικά κάποιος άνθρωπος. Από το μετά εξαρτάται πόσο θα επηρεάσει. Εάν βρει μια πολιτεία, επιτέλους ο πολίτης, που αισθάνεται ότι τον αγκαλιάζει στα δύσκολα. Και το χαστούκι για μένα ήταν η ερώτηση. Είναι απέναντι στην κρατική μηχανή που πρέπει να δώσει ο Έλληνας πολίτης. Και σήμερα. Άρα κάνετε αυτοκριτική, έτσι. Πάμε καλά. Ωραία είναι αυτό. Η κρατική μηχανή δεν είναι κάτι, είναι κάτι διαχρονικό. Αν κανείς να το ξεκόψει τα 3,5 χρόνια, λειτουργεί λάθος. Νομίζω ότι έχει μια. Εννοείται η κρατική μηχανή που έστησε το ΠΑΣΟΚ. Η κρατική μηχανή αυτή που λέγεται ελληνικό κράτος και μπορεί κανείς να τις καταλογίσει ευθύνες και πριν για γενιές που είναι μεγαλύτερες. Απλώς δεν προλάβατε εσείς μέσα στα 3,5 χρόνια αυτά να τα αλλάξετε. Η λογική αυτό λέει. Άλλωστε να σας πω κάτι. Διάβαζα για εσάς. Είχατε κάνει μια δήλωση κάποτε, πριν από λίγο καιρό δηλαδή. Όταν κάποιος καταλαμβάνει την εξουσία, οφείλει όχι να παραγωνίζει τη βάση που τον στήριξε, αλλά να την τιμά και να πορεύεται μαζί της, να συνεχίσει να τη συμβουλεύεται και να της δίνει αρμοδιότητες και ουσιαστικό ρόλο. Αυτό ξέρετε, εάν το πάρει κάποιος, είναι σαν να μιλάμε για τα δικά μας παιδιά. Μήπως τελικά η κρατική μηχανή είχε το πρόβλημα αυτό, δηλαδή το ότι προσπαθήσατε πάρα πολύ γρήγορα να βάλετε τα δικά σας παιδιά, ξέρετε, και δημιουργείται πάντα. Λέω, γιατί σας βλέπω ότι είσαστε υπέρ της άποψης με τα δικά μας παιδιά πρέπει να τακτοποιηθούν. Το να μιλάμε για δικά μας παιδιά και να έχουμε μια κρατική μηχανή ενδεικτικά στην Αχαΐα. Στα 1.400 άτομα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, 47 νεοδημοκράτες. Σε 1.300 αστυνομικούς, 45 νεοδημοκράτες. Σε όλους τους λυκειάρχες της Πάτρας, μόνο 2 νεοδημοκράτες. Στην πυροσβεστική, το ίδιο. Ή στην εθνική, για να μην πάω με νούμερα. Όποιος θέλει να λέει ότι έχουμε να κάνουμε με δικά μας παιδιά, το μόνο που κάνει είναι να θέλει μια αστήρα αντιπολίτευση, να διωγγώνουμε μια πραγματικότητα σε ένα κράτος και που δεν συνειδητοποιούμε ότι βλέπετε πάντως, έχουμε σε λίγα χρόνια.
Θα με συγχωρήσετε που σας διακόπτω, αλλά με πείθετε ότι τελικά η κρατική μηχανή έχει προβλήματα γιατί έχουν παραμείνει του Πασόκ οι άνθρωποι. Όχι, όχι. Έχει προβλήματα για το Θεό, όχι. Και δεν είμαι αυτή τη σκέπτικη. Εγώ ανησυχώ γενικότερα για την νεολαία και θεωρώ ότι αν δεν προσέξει η ελληνική πολιτεία την ανεργία και την ποιοτική και την ποσοτική της ελληνικής νεολαίας, αν δεν είναι αυτή τη στιγμή εθνικό πρόβλημα, είναι σίγουρα κοινωνικό και είναι θέμα χρόνου να γίνει και εθνικό πρόβλημα η ανεργία, η ποιοτική και η ποσοτική της ελληνικής νεολαίας. Κυρία Καγκαβάνη, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, εσείς θέτε. Εσείς θέτε το Πασόκ. Εγώ η Μαρία, εγώ το Πασόκ. Μακάρι να φύγει η Μαρία, παιδιά, αλλά δεν φταίει η Μαρία. Γιατί να φταίει το. Εντάξει, το Πασόκ ήταν πάρα πολλά χρόνια στη διακυβέρνηση και σαφώς έκανε λάθη. Εγώ και στη δουλειά μου λέω: όποιος δεν δουλεύει δεν κάνει λάθη. Λάθη υπήρξανε. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε κυβέρνηση. Και είδαμε τι έγινε. Τέτοια καταστροφή δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει. Εγώ το ζούσα γιατί ήταν ο νός μου εκεί. Του μιλούσα κάθε μέρα και έπαιρνε και έκλαιγε. Άρα είχατε αυτό από τη μάρτυρα. Ναι. Δυστυχώς όμως όλη η Ελλάδα είχε αυτό από τη μάρτυρα. Κάηκαν τόσα πολλά χωριά και τόσοι πολλοί άνθρωποι βρίσκονται στη δύσκολη θέση. Δεν γίνεται να φταίει το Πασόκ. Ναι. Δεν γίνεται να φταίει το Πασόκ. Κατά τη γνώμη σας, φταίει το Νέα Δημοκρατία. Η κρατική μηχανή. Η κρατική μηχανή. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, είσαστε, συνταυτίζεστε σε αυτό, είσαστε σε διάθεση αυτοκριτική και οι δύο. Οπότε να περάσω στην κυρία Αθήνη που τουλάχιστον δεν έχει καμία διάθεση αυτοκριτικής. Έτσι δεν είναι, κυρία Αθήνη? Εσείς πώς σας είδε κύριε τώρα, Λάλα μου, να κατέβετε στην πόλη? Τι στον κόρακα κάνανε τόσα χρόνια, και οι μεν και οι δε. Δεν αξίζουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Λοιπόν, έπρεπε τουλάχιστον οι πιο πολλοί από αυτούς να ντρέπονται που ζητούν την ψήφο του ελληνικού λαού, να κρύβονται, κύριε Λάλα. Η κρατική μηχανή ήταν παρελειμμένη και επί Πασόκ και επί Νέας Δημοκρατίας. Εμείς ζητάμε το αποτέλεσμα. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν: προσγάρε το τελευταίο εκβάν, έκαστον τον πριν υπαρξάντων κρίνεται. Εμείς ζητάμε το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Έχουν κάνει όλοι τους μια τρύπα στο νερό. Άρα τίποτα δεν κάνανε. Τώρα εσάς τι σας έχει πιάσει να κάνετε πολιτική, μπορείτε να μου πείτε? Με πολιτική είναι όλη η ζωή μου, κύριε Λάλα μου. 30 χρόνια αγώνες. Είτε έγκυος, είτε μικρή στα. Με το λαό πώς βρεθήκατε μαζί? Πώς συναντηθήκατε? Με είχε πάρει ο πρόεδρος κ. Καρατζαφέρης από τις νομαρχιακές εκλογές του 2002 και εξελέγει νομαρχιακή σύμβουλος στην Νομαρχία Πειραιός. Προσέφερα τις υπηρεσίες μου εκεί. Και να σας πω ότι έχουμε ένα γερό τμήμα οικολογίας για την προστασία περιβάλλοντος. Ήδη πέρυσι είχαμε συμμετάσχει στο Διεθνές Συνέδριο στη Στοκχόλμη το Μάιο τον περσινό. Έχουμε πολλές προτάσεις, έχουμε και ακτιβιστές οικολόγους μέσα και ξεκινάμε δυνατά. Είσαστε από αυτούς τους ανθρώπους που συμμετέχουν στο λαό και που ψηφίζουν λαό, φαντάζομαι. Δεν φαντάζομαι να είσαστε στο λαό και ψηφίζετε κάτι άλλο. Γιατί μπορεί να είναι και αυτό το οξύμορο με εσάς. Λοιπόν, θέλω να σας πω, πριν ψηφίζατε Νέα Δημοκρατία? Πριν παλαιότερα, ναι, ήμουνα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιστημονικού Προσωπικού του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Ναι, ασχολήθηκα πολύ. Πασόκ, είχε ψηφίσει ποτέ? Πασόκ, μία φορά, ναι. Μία φορά. Ναι, ναι. Μάλιστα. Άρα αυτό έχω δεν σας τύχησε. Έχω αναθεωρήσει τα πάντα. Λοιπόν, να μην γελιόμαστε, κύριε Λάλα μου, η κατάσταση είναι τραγική. Δεν λύθηκαν προβλήματα. Δεν λύθηκαν προβλήματα. Τώρα, εάν θα μπείτε στη Βουλή, εσείς πιστεύετε ότι θα λυθούν προβλήματα που δεν είχαν λυθεί? Τουλάχιστον εμείς θα στήσουμε δρυμία κριτική και πολύ αυστηρό έλεγχο, κύριε Λάλα. Mm. Θέλω να πω στους πολίτες ότι να μην επαιτούν, να απαιτούν και να διεκδικούν δυναμικά τα δικαιώματά τους. Εγώ κάποτε υπηρέτησα στο Σώμα Ελεκτών Δημόσιας Διοίκησης. Εκεί υποβάλλονταν καταγγελίες πολιτών για διάφορες παρανομίες του κράτους. Σκέφτηκα ότι έπρεπε και εγώ σαν πολίτης να κάνω κάποιες καταγγελίες γενικού ενδιαφέροντος, κοινού ενδιαφέροντος. Τότε λοιπόν, αν θα δείτε εδώ, έχω φέρει έτσι συγκριτικά στοιχεία, με μεγάλη επικινδυνότητα πέταξα πάνω από Μητώ, από Πεντέλη κλπ. Με το Σώμα Ελεκτών Περιβάλλοντος. Τότε. Το οποίο ήταν ιδιοκτησιακό. Τότε πέταξα με ελικόπτερο. 95. Γιατί όλοι τώρα πετάνε με ένα ελικόπτερο και βλέπουν. Τώρα, άστο τώρα, σε ανύποπτο χρόνο. Και υπέβαλα σαν πολίτης μια μηνυτήρια αναφορά κατά του υπουργού, του αρμόδιου τότε. Διότι και οι υπουργοί. Ποιος ήταν υπουργός τότε? Ήταν η κυρία Παπανδρέου, υπουργός υπουργών. Κυρία Βάσο Παπανδρέου. Ναι, διότι και οι υπουργοί. Έχετε μία τρέλα με τον Παπανδρέου εσείς. Τα βάζετε πάντα με τον Παπανδρέου. Εντάξει, ωραία είναι αυτό. Λοιπόν, ήταν υπουργός εσωτερικών, η οποία επόπτευε τον Περιφερειάρχη. Τον εκάστοτε Περιφερειάρχη τον επόπτευε ο αρμόδιος υπουργός εσωτερικών. Τι είχε γίνει τότε? Όλοι ξέραμε ότι υπήρχαν πρωτόκολλα κατεδάφιση αυθαιρέτων μέσα στα δάση. Δεν σας λέω τα άλλα αυθαιρέτα στα δάση, ειδικά εκεί έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία. Λοιπόν, έγινε αυτή η μηνυτήρια αναφορά
και κατά του Περιφερειάρχη, διότι υπήρχαν υπογεγραμμένα πρωτόκολλα κατεδάφισης και ξέρετε που κόλλαγε, κύριε Λάλα. Κανείς δεν ήξερε πώς πρέπει να υλοποιηθούν αυτά τα πρωτόκολλα κατεδάφισης. Δηλαδή, ή κάνανε ό,τι δεν ξέρανε. Στην υλοποίηση. Δηλαδή, λέγανε, ναι, υπάρχουν, πρέπει να κατεδαφιστούν, αλλά δεν ξέρουν ποιος είναι ο αρμόδιος. Υπήρχε μια σύγχυση. Το επέβαλε στο δικαστήριο. Εσείς θα οδηγούσατε το μηχάνημα που θα γκρέμιζε ένα φέρμα. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Και συγχαίρω. Το λέτε, δηλαδή, δέστε την κάμερα, θα παίρνατε ένα μηχάνημα. Να σα πω, θα ρίχνατε ένα σπίτι που το έχει κάνει ο άλλος με κόπο. Υπήρχε, όχι, δεν μιλάμε για τα αυθαίρετα. Και δεν λέω να ρίξετε βίλα, λέω να ρίξετε ένα αυθαίρετο. Όχι, τα αυθαίρετα που κάποιος που δεν έχει, που την κεφαλήν κλείνει, έχει οικογένεια και πήγε και έφτιαξε ένα αυθαίρετο σε μια έκθεση που δεν χαρακτηρίζεται δάσος, θα ήμουν πιο επιτυχής. Εκεί η πολιτεία οφείλει να λύσει το πρόβλημα. Τα αυθαίρετα όμως μέσα στα δάση, κύριε Λάλα, είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα και ένας βασικός λόγος λοιπόν είναι το θέμα των πυρκαγιών, οφείλεται συν τις άλλες λόγες. Δηλαδή είναι και το ότι αυτοί όλοι οι καταπατητές, η ατιμωρησία τρέφει πάντα νέες απάτες. Και να μην σας τα πολυλογώ λοιπόν, βγήκε λοιπόν η απόφαση δικαστηρίου και απέδωσε την μη εφαρμογή αυτών των πρωτοκόλων στο ότι δεν υπάρχουν κονδύλια. Έλατε που εγώ έλεγα και κατά παντός άλλου υπευθύνου. Άρα λοιπόν, σωστό. Και ο Υπουργός Οικονομικών δεν έχει. Και πάει λέγοντας, πάντως σημασία έχει, κάνετε λοιπόν, ένα αγώνα. Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον, κύριε Λάλα. Σωστό, σωστό, σωστό. Θα ήθελα, κύριε Παπαδημάτου, να σας εξηγήσω το εξής. Να σας πω το εξής. Διαβάζω επίσης μετά από τις φωτιές στο site, αν δεν κάνω λάθος, κάποιες δηλώσεις σας. Που λέει, αποτελεί αδιαφυσβήτητο γεγονός ότι πρόκειται για μια επίθεση με προδιαγραφές στρατιωτικής επιχείρησης σαμποτέρς, οι οποίοι είχαν ως στόχο να προκαλέσουν τον πανικό, αδιαφορώντας για το αν ολόκληρη η χώρα θα φυδισόταν στο πένθος. Το πιστεύω. Έτσι, το πιστεύω, ναι. Απόλυτα. Άρα. Κοιτάξτε, εγώ είμαι γιατρός, είμαι θετικός, είμαι ρεαλιστής και σκέφτομαι και πριν και μετά το παραβάν. Εάν ένας λογικός άνθρωπος με κοινό νου πιστεύει ότι αυτό που συνέβη στην Ελλάδα, η μεγαλύτερη φωτιά στον πλανήτη στα τελευταία 150 χρόνια, με τον τρόπο και με τις αιστείες, ότι είναι κάτι που έχει σχέση μόνο με την τύχη, θεωρώ, στο όνομα του μέλλοντος και του μέλλοντος για τις επόμενες γενιές, ότι η σκέψη είναι χαλαρή και λίγο επιπόλαιη. Δεν μπορώ να καταγγείλω ποιος είναι, όμως ο τρόπος του ανάματος των πυρκαγιών και οι επιλογές δείχνει στοιχεία επαγγελματικών προδιαγραφών. Να σας πω, ξέρετε όμως, υπάρχει και η άποψη που λέει πάντα επινοούμε συνωμοσίες από τη στιγμή που δεν θέλουμε να στηριχθούμε σε επιστημονικά αποτελέσματα για να εξηγήσουμε την πραγματικότητα. Θέλω να πω ότι εντάξει, κάθε φορά καταλαβαίνετε ότι δι' αυτού του τρόπου θέλετε, όχι, δεν θέλετε, δεν είναι άλλο, βγάζετε λιγάκι λάδι την παράταξή σας. Δηλαδή δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχουν λάθη. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν. Χθες δείξαμε ένα βίντεο που λέει, ας πούμε, ότι στην Ελλάδα καθυστερούμε 5 φορές περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη για να σβήσουμε μια φωτιά. Είναι αυτό δυνατόν. Είναι ένα ζητούμενο. Να σου πω, σίγουρα. Όμως αυτή τη στιγμή νομίζω είναι η ώρα με αυτή την καταστροφή του να πάμε προς τα πίσω να δούμε το μπροστά. Γιατί αν πάμε προς τα πίσω, θα έχουμε και μια επισήμανση. Τι μας βολεύει. Ξέραμε. Μια μικρή κριτική και μου επιτρέπετε και στα μέσα που ευχαριστώ για τη φιλοξενία και ποτέ δεν έχω τίποτα. Παρακαλώ. Ξέραμε ότι οι πυρκαγιές θα έρθουν. Έχουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πανελλήνιας εμβέλειας και τα κρατικά. Πέστε μου μια ενημερωτική εκπομπή απέναντι σε αυτόν που σήμερα για τον οποίο κλαίμε και λυπόμαστε. Που έγινε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας στην Ελλάδα, που μια και έρχονται οι πυρκαγιές, να λειτουργήσουμε στο όνομα της πρόληψης. Μια εκπομπή πέρα από τα reality και οτιδήποτε άλλο. Δεν έγινε από πουθενά. Δηλαδή, αυτή η επομορφωτική. Ξέρετε τώρα τι λέτε. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ουσιαστικά εξυπηρετούν την ενημέρωση και την επικαιρότητα. Μια επιμορφωτική εκπομπή. Λέτε ότι ξαφνικά στα καλά καθούμενα θα αρχίσουν να κάνουν ενημερωτικές εκπομπές για μια φωτιά που θα έρχονται. Όχι, όχι. Το βάζω σε βάθος χρόνου και για ορισμένα άλλα πράγματα. Δηλαδή, κάποια στιγμή και στα μέσα, όταν βλέπουμε ότι έρχεται ένα καλοκαίρι, και σήμερα και αύριο, και χθες που ήταν Πασόκ, δεν πρέπει να υπάρχει και μια ζώνη κάποιων επιμορφωτικών εκπομπών για το μέσο πολίτη που να μπορεί να πάρει κάποια μηνύματα. Σωστό. Σωστό. Με αυτή την έννοια το λέω. Εντάξει, το κατανοώ. Θέλω να σας πω ότι τι θα κάνατε εσείς αν είσαστε αύριο, τι θα κάνετε εσείς αν είσαστε αύριο κυβέρνηση. Για όλα αυτά που έχουν συμβεί. Ή γενικότερα. Για τις πυρκαγιές. Γενικότερα καταλαβαίνω τι θα κάνετε. Τι. Τι έκανε και η προηγούμενη. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω αυτό. Μιλάμε για ένα ανανεωμένο Πασόκ. Πολλοί άνθρωποι εκεί το πιστεύουν έξω. Θέλω να σας πω. Και με αυτούς έχετε να αντιμετωπίσετε. Πολλοί εκεί έξω πιστεύουν ότι είτε έρθει ο ένας είτε έρθει ο άλλος, δεν αλλάζουν τα πράγματα. Θέλω να σας πω, αυτό υπάρχει, είναι ένα αίσθημα το οποίο το μεταφέρω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα να το μεταφέρουμε προεκλογικά, γιατί το ακούμε. Εκτός αν ακούω μόνο εγώ και δεν το ακούτε εσείς. Το ακούω και το σέβομαι. Από εκεί και πέρα, ο Γιώργος Παπαδρέας έχει κάνει μια τεράστια αλλαγή στο Πασόκ, η οποία θα φανεί.
Μπορείτε να μου πείτε ένα-δύο στοιχεία αυτής της αλλαγής, για παράδειγμα, ας πούμε. Για παράδειγμα, ότι τα μισά ψηφοδέλτια είναι νέα, είναι νέοι. Άρα πιστεύετε ότι είναι θέμα ηλικίας, ε? Όχι, νέοι, δεν είναι μόνο νέοι στην ηλικία, είναι νέοι που κατεβαίνουν πρώτη φορά σε εκλογές. Έχει ανανεωθεί η παράταξη. Τώρα τι θα κάνουμε σαν κυβέρνηση για τις φωτιές. Έχω εδώ την πρόταση για τη δασική προστασία. Αν θέλετε να βάλουμε κάτω την 20 την γνωρίζουμε, αλλά δεν έχουν είναι... ανακοινωθεί. Το θέμα είναι να υπάρχει ευαισθητοποίηση και να κινητοποιείται γρήγορα ο κρατικός μηχανισμός, όπως δεν έγινε αυτή τη φορά. Βρίσκεται... Δηλαδή τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Βρίσκεται ποτέ. Ότι υπάρχει στην επόμενη μέρα και με τα μέτρα μια με σοβαρότητα από τη μεριά της κυβέρνησης. Δηλαδή το ότι έβγαλε τις αποζημιώσεις, κάποιες αποζημιώσεις, το ότι ο τρόπος με τον οποίο παίρνουν τις αποζημιώσεις είναι διαφορετικός. Υπάρχει κάτι θετικό που βλέπετε ή είναι όλα, τα έχει κάνει λάθος, ας πούμε, η κυβέρνηση σήμερα? Αυτή τη στιγμή, προς το παρόν, από ό,τι ενημερώνομαι, αυτή τη στιγμή όπως δίνει τις αποζημιώσεις είναι λάθος. Είναι λάθος. Δεν θα μπω σε στοιχεία και τι έχω ακούσει, αλλά είναι ένα δράμα κάτω. Ένα δράμα. Ποιοι παίρνουν, πώς τα παίρνουν, τι έχει γίνει. Να πάμε λοιπόν στον συνάδελφο, στον κύριο Λάμπρου, στη Ζαχάρο, ο οποίος παρακολουθεί, είναι κοντά στις ουρές που έχουν οι άνθρωποι στις τράπεζες για να πάρουν τα πρώτα επιδόματά τους, να μας πούνε και αυτοί τι είναι αυτό το οποίο παρατηρούν. Λάμπρο, ακούμε. Καλό μεσημέρι. Πράγματι έχει αρχίσει η καταβολή της βοήθειας των 3.000 ευρώ για τους μόνιμους κάτοικους. Συν 1.000 ευρώ θα πάρουν οι τρίτεκνοι πολύτεκνοι. Ουρές. Συνοστισμό στην Εύρα, καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι όλοι έτρεξαν αμέσως στην τράπεζα για να μπορέσουν να πάρουν έστω αυτό το χρηματικό ποσό, αυτά τα λίγα χρήματα, να ξεκινήσουν να κάνουν μια νέα αρχή. Μπαίνοντας στην τράπεζα, ακούγοντας όλο αυτό το θόρυβο, τον πανικό, ένας μου λέει: «Κύριε, η γη μας είναι σαν το πουκάμισό σας. Παραδόξως φοράω μαύρο πουκάμισο σήμερα. Και τώρα λέει: Είμαστε στην ουρά έστω για αυτά τα 3.000 ευρώ. Λάμπρο! Καταλαβαίνουμε την αγωνία τους. Ένα λεπτό μόνο. Παρακαλώ. Καταλαβαίνουμε την αγωνία τους, αλλά εκείνοι που δεν έχασαν τα πάντα, όσο μακάβριο και αν ακούγεται, ας μην τρέξουν στην τράπεζα. Ας αφήσουν τους ανθρώπους που δεν έχουν ούτε ένα ευρώ να πάρουν σήμερα τουλάχιστον 3.000 ευρώ, έστω για τα βασικά. Λάμπρο, υπάρχει μια φήμη που λέει ότι επειδή έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια δυσκολία στο όλο σύστημα, έχει στηθεί πάρα πολύ γρήγορα, κάποιοι άνθρωποι πηγαίνουν σε διαφορετικές τράπεζες και με την ταυτότητά τους μπορούν να πάρουν δύο φορές και τρεις φορές την ίδια επιδότηση. Αυτό το έχει καταγγελθεί, το έχεις παρατηρήσει, το συζητάνε εκεί που είσαι? Κοιτάξτε, έτσι που γίνονται τα πράγματα, σίγουρα θα γίνει και αυτό. Αλλά ας ελπίσουμε ότι κάποιοι την βορύχοι, ας μου πει, δεν θα κάνουν αυτό το πράγμα. Τώρα θα αφήσουν να πάρουν όλοι τα 1.000 ευρώ να ξεκινήσουν και ας μην πηγαίνουν από τράπεζα σε τράπεζα να αρπάζουν τα χρήματα. Γιατί πιστεύω ότι πραγματικά οι πονεμένοι δεν θα κάνουν τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Θα πάρουν αυτό που του δίνει το κράτος να ξεκινήσουν και θα πήγαν τράπεζα. Να μην τρέχουν από τράπεζα σε τράπεζα για να ξεκινήσουν το κράτος. Έλεος δηλαδή. Είναι η στιγμή που πρέπει να δείξουμε μια σοβαρότητα όλοι μαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λάμπρο. Θα είμαστε πάλι μαζί σε λίγο κοντά σου για να μας πεις τι συμβαίνει με τις ουρές. Και θα ήθελα τώρα να περάσουμε για λίγο στο κοινό μας. Ό,τι ερώτηση θέλετε μπορεί να θέσετε σε όποιον ακριβώς θέλετε. Ένας-ένας, θέλω να είναι ερώτηση και να μην είναι τοποθέτηση. Για να μπορέσουμε για την οικονομία του χρόνου, το λέω. Παρακαλώ. Το όνομά σας. Αλέκος Ρήγας λέγομαι. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Παπαδημάτο. Παρακαλώ. Κύριε Παπαδημάτο, αυτές τις μέρες συνέβη η μεγαλύτερη καταστροφή στη χώρα μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Άκουσα στην τηλεόραση νομάρχες, δημάρχους, κοινοτάρχες από την Πελοπόννησο να ζητάνε συγγνώμη προς το λαό και να λένε ότι δυστυχώς κάτι δεν δούλεψε καλά στην κρατική μηχανή και συνέβησαν όλα αυτά. Αντίθετα, άκουσα τον κύριο Πολίδωρα να μιλάει για το στρατηγό Άνεμο, να μιλάει για τη δροσούλα που θα έρθει από το βράδυ και θα σβήσει τη φωτιά. Τοποθέτηση κάνετε. Τώρα δεν μπορώ να σας δώσω την ερώτηση. Κάνω κατευθείαν. Αντίθετα, είδα. Δεν θέλω να περιφρουρήσω τον κύριο Πολίδωρα που σας έκοψα πάνω στον κύριο Πολίδωρα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, αλλά πάμε. Μάλιστα. Αντίθετα, είδα και τον κύριο, τον Υπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Βουλγαράκη, να πανηγυρίζει που σώσαμε την Ολυμπία. Εντάξει, δεν πανηγύριζε ακριβώς, αλλά πάντα. Πανηγύριζε. Καταλαβαίνω το πνεύμα. Τουλάχιστον πανηγυρικές. Πέστε τώρα την ερώτηση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Αυτοκριτική η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας κάποια στιγμή θα κάνει? Είναι οι διαχειριστές του κράτους. Ήσασταν οι διαχειριστές του κράτους και συνέβη μια τέτοια τραγωδία. Η μισή Πελοπόννησος κάηκε. Μια συγγνώμη, μια αυτοκριτική δεν έχω ακούσει. Άρα γι' αυτό θα συμβεί κύριε ποτέ. Από το ύφος της ερώτησης, εκείνο που έχω να σας απαντήσω καταρχήν, ότι σε εμάς η κριτική και η ανάλυση δεν είναι μαρξιστικών προδιαγραφών, αυτοκριτική. Το συγγνώμη το λέει απέναντι στον ελληνικό λαό εκείνο που αισθάνεται ότι έχει ελλείμματα. Η κυβέρνηση αντιμετώπισε υπεύθυνα τη συγκεκριμένη εθνική καταστροφή
υπάρχει προβληματισμός και περίσκεψης και από εκεί και πέρα για μας το αίσθημα ευθύνης επιβάλλει η επόμενη μέρα. Γιατί δεν και για την επόμενη μέρα είναι αυτό που ξεκινά από σήμερα. Να πάμε δίπλα στο θύμα αυτής της εθνικής και μαζικής καταστροφής, να το αγκαλιάσουμε και αν καταφέρουμε, αγαπητέ μου φίλε, μετά από εκεί χρόνο, ο μέσος πολίτης να καταλάβει ότι επιτέλους έχει να κάνει με ένα άλλο κράτος που μια φορά τον αγκάλιασε, δεν του αντανοπληρώσουμε αυτό που έχασε, αλλά να αισθανθεί μετά από λίγο χρόνο ότι επιτέλους έχω ένα κράτος με μια άλλη συμφωνία. Κύριε Παπαδημάτου, γιατί δεν λέτε μια συγγνώμη. Πέστε μια συγγνώμη τώρα. Τι κακό είναι. Πέστε συγγνώμη. Το θέμα είναι ότι με τη συγγνώμη λύνεται το πρόβλημα. Δεν λύνεται, αλλά ο άνθρωπος λέει ότι είναι πολύ ανθρώπινο να ακούσουμε. Συγγνώμη, πράγματι φταίμε, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε καλύτερα. Η συγγνώμη ζητά πολιτική συγγνώμη και πολιτική συγγνώμη δίνει εκείνος ο οποίος έχει ενοχές. Άρα γι' αυτό. Να γιατί δεν έχουμε δώσει μέχρι τώρα συγγνώμη, γιατί δεν νιώθουν πολιτικές ενοχές. Καμία ενοχή απολύτως. Ενοχή πολιτική όχι. Κυρία Καγκαβάνη, κυρία Αθήνη, σας παραδίδω στο κοινό. Άλλος. Ναι. Σας βλέπω, πάτε στην όμορφη να το κάνετε την ερώτηση. Παρακαλώ. Δεν έχουμε καλυστία. Όχι, δεν είναι όμορφη. Μην νιώθετε όμως κόμπλεξο ότι είσαστε πάρα πολύ όμορφοι. Δεν είναι, αλλάζει κάτι. Κυρία Οι ωραίοι Καβάνη. Έχουν και χρέη. Όχι. Τα έχετε λύσει όλα. Δημήτρης Βίγκος λέγομαι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν θα μπορούσατε να συμμετάσχετε σε μια κυβέρνηση πολυκομματική. Σε ένα νέο σχηματισμό. Αυτό είναι ωραίο. Αν θα μπορούσατε να δείτε λίγο πιο αριστερά σας. Γιατί το ΠΑΣΟΚ πηγάζει, έτσι λέει η διακήρυξη, στα αριστερά, στην κέντρο αριστερά τουλάχιστον. Από εκεί θα μπορούσατε να γυρίσετε πάλι στη ρίζα σας. Σαφέστατος. Και νομίζω ότι είναι και πολύ καλή ερώτηση. Αν θα μπορούσα να συμμετέχω. Πώς φαντάζεστε. Αν θα μου άρεσε. Πώς φαντάζεστε το πολιτικό μέλλον. Αν υποθέσουμε ότι δημιουργείται ένα πρόβλημα στις 16 Σεπτεμβρίου. Ναι. Και πρέπει να συνεργαστείτε με κάποια παράταξη. Πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το κόμμα σας, θα έπρεπε να στραφεί προς τα αριστερά, το αλλάζω και λιγάκι γιατί μου δίνετε ευκαιρία, να στραφεί λιγάκι προς τα αριστερά ή να πάει λίγο προς τα δεξιά, δηλαδή να πάει δίπλα σας. Πιστεύω πως το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει στις 16 του Σεπτέμβρη τις εκλογές με αυτό την αρχή. Εντάξει, αυτό είναι σωστό. Και δεν τίθεται κανένα τέτοιο θέμα. Αλλά είσαστε πάρα πολύ όμορφοι για να είσαστε να λέτε κοινοτυπίες. Σας παρακαλώ πολύ. Είναι απλό. Εντάξει, το ξέρουμε ότι θα κερδίσει. Θέλω να μας πείτε, εάν δεν κερδίσετε, γιατί και αυτό ο Θεός υπάρχει. Εντάξει, αν δεν κερδίσετε, τι θα κάνετε. Ή αν είσαστε να αναλάβετε την διακυβέρνηση της χώρας και πρέπει να συνεργαστείτε με κάποιους. Αυτή είναι η ερώτηση. Θα συνεργαστείτε. Θα το δούμε. Αν χρειαστεί, θα το δούμε. Μπορείς να σας δώσω λίγο χρόνο να μιλήσετε με τον πρόεδρο. Όχι, δεν το χρειάζομαι. Υπάρχει ενημέρωση πάντα. Ωραία, εντάξει. Άλλος από το κοινό. Ας πάμε καλύτερα στον ορό της αλήθειας και θα γυρίσουμε πάλι στο κοινό. Πάμε λοιπόν στον ορό της αλήθειας. Εδώ είμαστε, κύριε Παπαδημάτο. Πρέπει να διαλέξετε μέσα στις 5 ερωτήσεις μία ερώτηση την οποία σας την κάνουν οι άνθρωποι που είναι εκεί έξω. Το 2. Το 2. Πάμε το 2 λοιπόν. Τι θα περιμένατε να ακούσετε από τους πολιτικούς αν ήσασταν απλός πολίτης σε μια τέτοια τραγωδία? Όπα. Λέμε πάνω σε εσάς έρχονται όλες. Σύνεση, ευθύτητα λόγου, συναισθηματική φόρτιση με στόχο να αγκαλιάσεις αυτό που λέγεται άνθρωπος. Μάλιστα. Το πρόβλημά του. Κυρία Αραπτυχιό, είδα τι που σας μπέρδεψα. Η κυρία Καγκαβάνη. Είναι σε άλλο κομμάτι. Δεν το έκανα επίτηδες. Έχετε 5 ερωτήσεις και εσείς διαλέξτε μία. Το τέσσερα λοιπόν. Τι είναι χειρότερο να καίγεται, ένα δάσος ή ένα σχολείο? Ναι. Τι ερώτηση κάνουν σε μια διαφημίστρια. Διαφημίστρια, αρχικά είμαι οικονομολόγος. Οικονομολόγος, αλλά μετά ασχοληθήκατε με το εμπορικό τμήμα. Λοιπόν, ένα δάσος, ένα σχολείο. Και τα δύο είναι άσχημο να καίγονται. Θα έλεγα ίσως πρώτα το δάσος, από την άποψη πως αν έχεις δάσος και πρώτες ύλες και περιβάλλον, χτίζεις ξανά το σχολείο. Καλά. Πιστεύω ότι είστε πάρα πολύ καλοί. Υποψηφία στην Αχαΐα, έτσι, με το ΠΑΣΟΚ. Και ο κύριος Παδημάτος με τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στην κυρία Αθήνη που είναι υποψηφία με το ΛΑΟΣ στη Β' Αθηνών. Λαός. Πώς θέλετε να το λέμε. Λαός. Να δούμε. Μία από τις 5 ερωτήσεις λοιπόν που έχουν κάνει οι άνθρωποι έξω για εσάς. Διαλέξτε μία τυχαία για να δούμε. Το ένα. Να μας απαντήσετε ποιοι βάζουν τις φωτιές. Κατά τη γνώμη σας. Είναι πάρα πολλά τα σενάρια. Είναι γεγονός ότι μερικές, να μην γελιόμαστε, μπαίνουν μόνες τους. Ότι δηλαδή αυτοανάβονται. Προσπαθούν. Λοιπόν, υπάρχει εμπορευματοποίηση της γης
και είναι πίσω μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Αυτό είναι το. Άρα, το οι φωτιές που μπαίνουν μόνες τους και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα τα οποία βάζουν τις φωτιές. Ένα μικρό ποσοστό είναι που μπαίνουν μόνες. Μάλιστα. Δεν είναι πάντως τρομοκράτης, κατά την άποψη δική σας. Όχι, δεν νομίζω. Ούτε μέσα εισαγωγικά. Δεν νομίζω. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ εσάς, κύριε Παδημάτο. Ευχαριστώ εσάς, κυρία Κάκα. Βάνη. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Να είστε καλά και η κυρία Αθήνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε λίγο πάλι κοντά σας. Και πάλι εδώ λοιπόν στο Star, χαιρετίσματα στην εξουσία, η εκπομπή, η προεκλογική εκπομπή του Star, η οποία μεταδίδεται 12 παρατέταρτο περίπου με μία αυτή την εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα θα μεταφερθεί λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 8 στον Star και είμαστε εδώ με κάποιους νέους υποψηφίους. Δίπλα μου ακριβώς είναι η κυρία Λουκέρη Σοφία, έτσι. Πλάι της είναι ο κύριος Χατζόπουλος Αλέξανδρος. Καλημέρα σας. Και πλάι είναι ο κύριος Αρβανιτάκης, καλά το λέω, Αλέξανδρος. Η κυρία Λουκέρη Σοφία είναι υποψήφια βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Ο κύριος Χατζόπουλος είναι με το Πασόκ στη Β' Αθήνας. Και βεβαίως ο κύριος Αρβανιτάκης είναι με την Δημοκρατική Αναγέννηση Α' Αθήνας. Ε? Μάλιστα. Είμαστε εδώ πέρα. Πριν περάσουμε και να αρχίσουμε τη συζήτηση, θέλω να σας πω ότι σαν σήμερα. Κάπου αλλού πολύ μακριά από εμάς, το περνάγαμε, τότε το ακούγαμε στις ειδήσεις και το περνάγαμε ξόφαλτσα που λένε, γινόταν μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Αντίστοιχη με τη δική μας, ο Κατρίνα, στη Νέα Ορλεάνη. Okay. Έχει ετοιμάσει. Η Μπέση Κοντολούρη. Η Μέρη. Η Μέρη, πώς θα κάνω. Θέλω να πω, ζητώ συγγνώμη, έτσι, έχω πρόβλημα με τα ονόματα. Το έχω πει, οπότε το δικαιολογούμε στον αέρα, έτσι. Η Μέρη Κοντολούρη, λοιπόν, την οποία συμπαθώ πάρα πολύ γιατί είναι καταπληκτική συνάδελφος, έχει ετοιμάσει ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Πάμε να το δούμε αυτό και μετά θα γυρίσω. Έχει νόημα. 29 Αυγούστου 2005. Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την οργή, τη μανία, την εκδίκηση της φύσης. Οι επιστήμονες έδωσαν στον τυφώνα ένα τυχαίο όνομα, Κατρίνα. Τα εκατομμύρια των ανθρώπων στη Νέα Ορλεάνη, το Μισισιπί, τη Λουιζιάννα και την Αλαμπάμα του έδωσαν ό,τι είχαν, ακόμα και τη ζωή τους. Ανίποτη καταστροφή, ατελείωτος πόνος, αμέτρητα τα θύματα. 1.836 άνθρωποι πνίγηκαν στα Λασπόνερα, εκατομμύρια άλλοι έχασαν τα πάντα. Ακριβώς 2 χρόνια μετά, ο πλανήτης κοιτάζει με ίκτο και απόγνωση σε ένα άλλο σημείο της γης, σε αυτή τη μικρή χώρα που λέγεται Ελλάδα. Νερό και φωτιά, η απόλυτη αντίθεση. Οι μεν πνίγηκαν στα ορμητικά νερά, οι δε πνίγηκαν στους καπνούς και τις τάχτες της ζωής τους. Κοινός παρανομαστής των δύο καταστροφικών φαινομένων ο άνθρωπος, με τις πράξεις του και με τις παραλήψεις του. Πριν από μερικές δεκαετίες, κανένας τυφώνας δεν είχε τέτοια ένταση. Οι ταχύτητες των ανέμων έχουν διπλασιαστεί λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου, λόγω του πρασίνου που μειώνεται απειλητικά. Όσο για τις παραλήψεις, η κυβέρνηση Μπούς είχε περικόψει τις αναγκαίες δαπάνες για τη συντήρηση και ενίσχυση των φραγμάτων, των αντλιών και των καναλιών στη Νέα Ορλεάνη, μια πόλη που βρίσκεται 3 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Τα ελληνικά δάση σε 170 σημεία της χώρας κάηκαν από αμέλεια, από πρόθεση, σίγουρα όμως και από την αδυναμία κάποιων να ανταπεξέλθουν και να αντιδράσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά. Οι πληγές από τον τυφώνα Κατρίνα δεν έχουν επουλωθεί, αν και τα πάντα έχουν στεγνώσει. Ας ελπίσουμε πως οι δικές μας θα επουλωθούν γρηγορότερα. Το δάσος όμως θέλει πολύ χρόνο. Και οι απαντήσεις περί ανέμων και υδάτων δεν ωφελούν. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Μέρη Κοντολούρη, λοιπόν, ήταν η συνάδελφος που έφτιαξε αυτό το βίντεο. Το λέω, τη βλέπω, τη ζητάω και πάλι συγγνώμη. Λοιπόν, προσέχτε. Ό,τι συνέβη εκεί, συνέβη για 4 βασικούς λόγους. Φαινόμενο θερμοκηπίου, το οποίο το δημιουργήσαν οι ίδιοι άνθρωποι. Η κυβέρνηση άργησε απελπιστικά, όπως έγραψε ο Αμερικάνικος τύπος, να προχωρήσει σε μαζικές εκενώσεις των κατοικημένων περιοχών. Ο Μπούς είχε περικόψει κονδύλια για τα αντιπλημμυρικά έργα στη Νέα Ορλεάνη και η Εθνοφρουρά δεν έφτανε γιατί είχε φύγει για το Αφγανιστάν. Εντάξει. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν 4 βασικές αιτίες. Θέλω να μου πείτε, κάηκαν 2,7 εκατομμύρια στρέμματα στην Ελλάδα τώρα, 4.500 σπίτια,
16.000 πολίτες μείναν άστεγοι. Είχαμε τα θύματα που είχαμε, δεν θέλω να λέω τον αριθμό γιατί με εκνευρίζει. Και από σήμερα παίρνουν βοηθητικό επίδομα οι άνθρωποι για την επόμενη μέρα. Πέστε μου, γιατί ο άνθρωπος καταστρέφει τον άνθρωπο? Αυτό είναι σημαντικό ερώτημα. Πιστεύω ότι όλη αυτή η επίθεση που έγινε, γιατί για μένα και πιστεύω για το μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού λαού, αυτό που συνέβη ήταν επίθεση στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε από ποιους. Άρα και εσείς βλέπετε ότι πίσω από αυτό υπάρχει κάτι... Κάτι οργανωμένο. Ναι. Κάτι οργανωμένο, και αυτό είναι σίγουρο για δύο λόγους. Ο ένας είναι ο αριθμός που εκδηλώθηκαν οι φωτιές σε όλα τα σημεία που εκδηλώθηκαν. Από την πρώτη βέβαια εκπομπή είπα ότι και στις άλλες μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε στην Ελλάδα είχαμε αντίστοιχα μέσα σε Σαββατοκύριακα πάρα πολλά μέτωπα. Το 1998, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε 190 μέτωπα ταυτόχρονα. Έχουμε μία μεγάλη διαφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επειδή τυχαίνει και η μητέρα μου είναι από την Πελοπόννησο και συγκεκριμένα από το χωριό Φυγαλία, το οποίο οι περισσότεροι ήρθαν με το πούμα και ήταν και συγγενείς μου μέσα, αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Έτσι όπως έβαλαν τις πυρκαγιές στα συγκεκριμένα σημεία, από τα χωριά της Ζαχάρο μέχρι πάνω ψηλά, δεν υπήρχε διέξοδος. Δηλαδή μπήκε περιμετρικά, μπήκε πολύ κοντά σε περιοχές κατοικημένες, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί έτσι κι αλλιώς θα εγκλωβίζονταν. Άρα αυτή η πυρκαγιά που μπήκε δεν ήταν ούτε για να πάρουμε ένα-δύο οικοπεδάκια, ούτε για κάποιον άλλο λόγο. Η πυρκαγιά μπήκε για να έχει θύματα. Εάν λοιπόν είναι τόσο πολύ οργανωμένο αυτό σχέδιο, λοιπόν, καταλαβαίνετε, μια οργανωμένη κυβέρνηση που είναι η κυβέρνηση, με συγχωρείτε κύριε Βουκέρη, της οποίας είστε υποψήφια, μια οργανωμένη κυβέρνηση, ένα τόσο οργανωμένο σχέδιο, μπορεί να μην έχει τίποτα, κανένα στοιχείο. Δεν είναι ζητούμενο κριτική σε αυτό? Πιστεύω ότι τα στοιχεία τα οποία έχουν συλλεχθεί, γιατί έχουν συλλεχθεί στοιχεία. Και δεν δίνονται για πολύ φυσιολογικούς λόγους. Έτσι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή άρα να υπάρχουν, κάνουμε ούτε τους δικαστές. Αυτά θα πάρουν κάποιο δρόμο. Έτσι, και κάποιες προανακρίσεις και κάποιες ανακρίσεις και θα πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Δυστυχώς, ξέρετε, μετά την επόμενη μέρα. Δεν νομίζω ότι αυτό θα περάσει έτσι. Και πιστεύω ότι και ο κύριος Καραμαλής, που είναι ο πρωθυπουργός αυτής της χώρας, είναι ένας άνθρωπος ευαίσθητος και πραγματικά, από όσο παρακολούθησα και από τις συνεντεύξεις που έδωσε, αλλά και από το όλο κλίμα που έχει διαμορφωθεί ακόμα και τώρα που είναι μια έντονα προεκλογική περίοδος, φαντάζομαι και το πιστεύω, δεν το φαντάζομαι, το πιστεύω, ότι δεν θα το αφήσει να περάσει έτσι. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Εσείς κύριε Χατζόπουλε πιστεύετε ότι ζούμε μια περίπτωση αθνάρ, δηλαδή βγήκαμε, δεν είχαμε στοιχεία, άρα καταδικάστε το, προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να εκμεταλλευτεί, να δημιουργήσει ένα αντιπερισπασμό σε όλη αυτή την... Μέσα στη τραγικότητα αυτών των περιστατικών, νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάμε για άλλα πράγματα. Το θεωρώ αποκαταστροφικό έως αστείο αυτό το επιχείρημα περί οργανωμένου σχεδίου κατά της χώρας. Και ακόμα πιο επικίνδυνο θεωρώ ότι είναι... Συμπτωματικό το θεωρείτε δηλαδή? Πώς το θα σας πω, θα το συζητήσουμε. Αφήστε με να ολοκληρώσω αυτό που με ρώτησε ο κύριος Λάλλας. Είμαι δικηγόρος. Θεωρώ ακόμα πιο σημαντικό. Και πρέπει να είστε και μικρότερος σε ηλικία στο ΠΑΣΟΚ? Όχι στο ΠΑΣΟΚ, είμαι από τους πολύ μικρούς. Είμαι 30 χρονών, είμαι από τους πολύ μικρούς ηλικίες. 30 χρονών είστε, πόσο 30, είστε? 30, 30, 30. Μου έκανε πάντως εντύπωση, με μια παρένθεση κάνω, που μπήκα στο site, έχετε ένα καταπληκτικό site. Αυτό είναι δουλειά πολύ στενών φίλων, τους οποίους τους ευχαριστώ. Μην βιάζεστε. Σας προστατεύω, εντάξει. Μπαίνω λοιπόν στο site, καταπληκτικό, λέω να είναι ένα σοβαρό άνθρωπο. Πατάω συνεντεύξεις. Καμία. Πατάω άρθρα, κείμενα. Κανένα. Πατάω φωτογραφίες. Καμία. Πατάω και έχετε μόνο μία δήλωση εναντίον του κ. Ζορμπά για το πόρισμα. Έχετε τίποτε άλλο. Απλά καταπληκτικό site με ένα βιογραφικό και με μία δήλωση. Το ξέρω, απλά. Με συγχωρείτε που σας το λέω, αλλά το είδα. Έχετε δίκιο. Απλά είναι υποκατασκευή ακόμα. Φανταστείτε με τον τρόπο που προκηρύχθηκαν οι εκλογές, όλοι εμείς οι νέοι υποψήφοι την πατήσαμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο σε τέτοιο μεγάλο βαθμό. Δεν... Άρα όπως ζείτε και εσείς, αυτό που ζει η κυβέρνηση. Δεν ήσασταν προετοιμασμένοι. Σας ευνηδίασε η κατάσταση. Κοιτάξτε, οι εκλογές δεν μας ευνηδίασαν. Μα το ΠΑΣΟΚ ήταν έτοιμο το Φεβρουάριο. Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο από Φεβρουάριο. Απλά να γνωρίζετε ότι υπάρχουν και άνθρωποι από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν είχαν πει στον κύριο Χατζόπουλο. Ήταν υποψήφιοι την τελευταία στιγμή. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι ακόμα υποκατασκευή το site. Έχω γράψει πάρα πολλά κείμενα και ήδη ακόμα και μέσα στην προεκλογική περίοδο έχω δώσει συνεντεύξεις. Με συγχωρείτε,
ξέρετε, σας συμπεριφέρομαι έτσι γιατί είσαστε πιο νέος στην ηλικία και θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής. Ζούμε γενικότερα ένα μπάχαλο. Το βλέπετε έτσι. Ζούμε μια κοινωνία αφαιρεσίας και μια κοινωνία μπαχάλου εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ουσιαστικά η καταστροφή αυτή που συνέβη. Και μου αρέσει που σαν δίκαιο γόρο κλείνεται τον μπάχαλο. Τον μπάχαλο του μπαχάλου. Τον μπάχαλο του μπαχάλου, όπως θέλετε. Αν θέλετε να το. Έτσι είναι. Πάμε τώρα σε αυτό που λέγατε. Ναι, εγώ θα ήθελα να πω ότι με αφορμή αυτό που είπατε ακριβώς τώρα, μετά από αυτήν την καταστροφή, ακριβώς για αυτό το μπάχαλο ενδεχομένως θα έπρεπε να γίνεται συζήτηση. Και όχι για βαρβάρους. Και όχι για αόρατους εχθρούς. Και το λέω με μεγάλη ευαισθησία. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν έχει δοθεί ποτέ κανένα στοιχείο. Ποτέ και από κανέναν. Υπάρχει. Τι στοιχείο θα θέλατε να δώσουν οι εμπριστές ότι ξέρετε, είναι δικηγόρος και όσον αφορά το θέμα της απόδειξης, έχω κάποιες ευαισθησίες. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε σε μια κοινωνία να τη διχάζουμε, να μιλάμε για τρομοκρατία. Εμείς μιλάμε για γεγονότα. Εγώ δεν μίλησα για τρομοκρατία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, με διακόπτετε. Όχι, δεν με συζήτησα. Αφήστε να κάνουμε μια συζήτηση. Μην το κάνετε χαλαρό, είναι εδώ πέρα οι άνθρωποι, σας ρωτάνε. Απλά σας το λέω. Θεωρώ ότι ο φόβος και η ανασφάλεια είναι πραγματικά τυραννία για μια κοινωνία. Πρέπει να ζούμε σε ανοιχτές κοινωνίες που θα τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, με ειλικρίνεια, που θα σχεδιάζουμε τα πράγματα, που θα συμμετέχουν οι πολίτες. Νομίζω ότι αυτή είναι η πρόοδο πλέον. Να πηγαίνουμε ενωμένοι φυσικά και να τα αντιμετωπίζουμε όλα τα προβλήματα ενωμένοι, αλλά όχι επειδή προκύπτει μια περιστασιακή πολιτική ανάγκη να διχάζουμε μια ολόκληρη κοινωνία. Το θεωρώ επικίνδυνο. Εσείς υπάρχουν τρία πράγματα τα οποία είχατε σκεφτεί χωρίς. Αφήσουμε έξω τις πυρκαγιές, έτσι. Τρία πράγματα τα οποία είχατε σκεφτεί ότι θα λέγατε και θα ήταν η νέα αντίληψη πραγμάτων μέσα στην πολιτική ζωή μας, για την οποία μπήκατε κιόλας. Μπήκατε να τα υπερασπιστείτε. Πέστε τρία πράγματα. Να σας πω. Πρώτον, κοινωνία της αυθαιρεσίας. Τέλος. Γενικότερα. Ναι, έτσι, γενικό. Δεύτερον. Εγώ θα σχολιάζω. Ναι. Δεύτερον, τήρηση των νόμων απαρέγκλητα και για όλους. Τρίτον, πραγματική πολιτική για τους μη προνομιούχους ανθρώπους, που σήμερα ορίζονται ενδεχομένως λίγο διαφορετικά από ό,τι οριζόντουσαν πριν από 15-20 χρόνια. Κύριε Βανιτάκη, με αυτά που ακούτε, μήπως πρέπει θέλετε να αλλάξετε, να πάτε με το Πασόκ. Όχι. Πώς βρεθήκατε εκεί? Βρέθηκα γιατί έχω μια ευαισθησία σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και επειδή ήρθα σε επαφή με τις πολιτικές νεολαίες των μεγάλων κομμάτων και είδα ότι. Υπήρξατε σε καμία? Δόξα τω Θεώ, όχι. Όχι. Στις προηγούμενες εκλογές ψηφίσατε? Δίκη. Δίκη. Το 2004, ναι, ναι. Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Ήμουνα δίπλα στον κύριο Παπαθεμέλη και το 2004. Μάλιστα. Και συνεργάστηκα με τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Το 2000 ψήφισα Δίκη. Άρα πιο πριν που δεν είσαστε με τον κύριο Παπαθεμέλη, πάλι τη Νέα Δημοκρατία ή όχι, Πασόκ που ήταν ο κύριος Παπαθεμέλης? Όχι, το 2000 ψήφισα Δίκη. Θέλω να πω, έχετε ψηφίσει και Πασόκ που ήταν ο κύριος Παπαθεμέλης κάποτε? Όχι. Όχι, όχι. Δεν είμαι στη Θεσσαλονίκη, είμαι από Αθήνα. Είναι. Ωραία. Ξέρετε, συνέχεια το ερωτήμα που κάνετε στον κύριο Χατζόπουλο για τρία πράγματα. Εγώ θα σταθώ σε ένα, το βασικότερο. Βλέπω πάρα πολλά παιδιά της ηλικίας μας, στις γενιάς 25 με 35, την οποία τη ζω πιο πολύ και στο πανεπιστήμιο, και, γιατί είναι και τα αδέλφια μου και τα λοιπά. Ναι, ναι. Και βλέπω μια γενιά η οποία υπάρχει σε τρία επίπεδα. Είναι ένα επίπεδο τα παιδιά τα οποία βρίσκονται κοντά στα μεγάλα κόμματα, μπαίνουν σε μια διαδικασία πολιτικοποίησης μέσα από τις κομματικές νεολαίες κτλ. Όπου οδηγούνται σε συμβιβασμούς που δεν θα μ' άρεσε, δεν θα τις εύχομαι σε κανέναν και δεν θα τέτοια έκανα εγώ ποτέ. Όπως για παράδειγμα, πέστε μου ένα συμβιβασμό στον οποίο οδηγούνται και δεν τον κάνατε ποτέ. Επειδή έκανα συνδικαλισμό ανεξάρτητο στο πανεπιστήμιο, έβλεπα τις πολιτικές νεολαίες να παίρνουν γραμμή για το ποιον θα ψηφίσουν στις Βρετανικές προεδρικές εκλογές κτλ. Για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο. Και το τραγικό είναι ότι βλέπουμε σήμερα τις ίδιες. Εσείς δηλαδή θα θέλατε να πηγαίνουν στις εκλογές, τις φοιτητικές εκλογές και να λέει ο καθένας το όνομά του? Δεν έπρεπε να υπάρχει μια γραμμή, ποιον πάμε να βγάλουμε? Σαφέστατα. Θέλω να πω για να μην ξεφεύγουμε από την πραγματικότητα, γι' αυτό σας τα λέω αυτά. Ναι, ναι, η πραγματικότητα λέει ότι δεν επιλέγονται άνθρωποι βάσει των προσωπικών συμφερόντων των ηγητώρων των παρατάξεων. Κατάλαβα. Δηλαδή όταν εγώ να δεχτώ ότι υπάρχει πολιτική, ας πούμε, αντιμετώπιση των πραγμάτων. Μπορεί ένας άνθρωπος να βλέπει έναν υποψήφιο που είναι από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας και να θέλει να τον ψηφίσει. Δεν συμβαίνει αυτό στα ελληνικά πανεπιστήμια. Στα ελληνικά πανεπιστήμια υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ηγούνται των παρατάξεων, μπορεί να είναι συχνά δεν και φοιτητές, οι οποίοι έχουν διαμορφώσει ένα σύστημα πελατειακό με καθηγητές πανεπιστήμιου και παράγοντες πανεπιστήμιου και επιλέγουν να στηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους βάσει αυτών των πελατειακών σχέσεων. Τελεία. Είμαι άτυχος σήμερα που δεν έχω υποψήφιο το ΚΚΕ εδώ, του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το ΚΚΕ, οφείλω να σου πω ότι ακολουθεί συνήθως, κατά 99%, μια πολιτική να αποστασιοποιείται από αυτά τα πράγματα. Ψηφίζει λευκό στις Βρετανικές εκλογές. Έχει μια υπεύθυνη μάλιστα στάση για μένα. Μάλιστα. Λοιπόν, ολοκληρώστε, θα δοθεί η ευκαιρία να μιλήσετε. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ότι αυτή η γενιά
που ένα κομμάτι πάει στις πολιτικές νεολαίες, ένα κομμάτι μένει απ' έξω και προσπαθεί να δει, γιατί θέλει να συμμετάσχει. Οι Έλληνες είμαστε πολιτικά όντα. Και υπάρχει και ένα μικρότερο κομμάτι της νεολαίας, οι οποίοι αντιδρούν, λειτουργούν αντιπολιτικά, απορρίπτουν το σύστημα. Η δεύτερη και τρίτη ομάδα με ενδιαφέρει πιο πολύ να τους μπορέσω να προσπαθήσω κι εγώ και οι υπόλοιποι που είμαστε στη Δημοκρατική Αναγέννηση να τους κινητοποιήσουμε να ενταχθούν στην πολιτική. Να αντιληφθούν ότι η πολιτική δεν είναι μόνο τα μεγάλα κομματικά μαντριά, θα έλεγα. Και μπορεί να υπάρξει παρέμβαση, να ακουστεί η φωνή τους, να ακουστεί η άποψή τους. Μου δίνετε μια ευκαιρία να πάω στην κυρία Λουκέρη. Κυρία Λουκέρη, με η Νέα Δημοκρατία, έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, εντάξει, δεν θέλω ούτε να κάνω το προφήτη, έτσι όπως φαίνεται θα πάμε σε μια πεντακομματική βουλή. Εάν υπάρχει πρόβλημα, πες το πως υπάρχει πρόβλημα αυτοδυναμίας. Πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία υπάρχει παράταξη, η οποία μέσα σε αυτά τα πέντε κόμματα της Βουλής υπάρχει, στα υπόλοιπα τέσσερα υπάρχει παράταξη, την οποία θα ζητούσε την συνδρομή της για να κυβερνήσει? Ναι, πιστεύω ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια μερίδα βουλευτών που θα εκλεγούν, εάν ασπαστούν αυτό το οποίο, τις βασικές αρχές, έτσι, φυσικά δεν θα μπορεί να είναι σε όλο, διαφορετικά θα ήταν στη Νέα Δημοκρατία εξ αρχής. Τις βασικές αρχές της παράταξής μας, πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει. Δεν μιλάω για το φαινόμενο Σαρκοζίν, γιατί δεν μπορεί να γίνει στην ελληνική κοινοβουλευτική πραγματικότητα. Εννοώ. Δηλαδή να πάει ο κύριος Καραμαλής και να πει σε κάποιους βουλευτές. Από κόμματα, πιστεύετε ότι θα ήταν ένα κόμμα το οποίο θα μπορούσε να απευθυνθεί ο κύριος Καραμαλής για να συγκυβερνήσει? Φαντάζομαι ότι η Δημοκρατική Αναγέννηση θα μπορούσε να είναι ένα από αυτά. Το λάος. Δεν το γνωρίζω εγώ να σας πω. Μάλιστα. Εσάς τις ενοχλούσε? Εφόσον θα συμπαρατασσόταν με τη δική μας πολιτική αρχή, όχι. Όχι. Εσάς, κύριε Χατζόπουλε. Εμένα δεν θα με ενοχλούσε καταρχάς. Τι να συνεργαστείτε το λαός? Όχι με το λαός. Γενικά η προοπτική. Τρόμαξα, ακόμα δεν ξεκινήσατε, θα σας κόβανε. Η προοπτική του να υπάρξει μια κυβέρνηση στην οποία θα συμμετάσχουν πάνω από δύο κόμματα. Σας θυμίζω ότι τον παρόντα εκλογικό νόμο τον έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, που είναι σαφώς πιο αναλογικός από τον προηγούμενο. Ναι. Και αυτοί που το συνέταξαν γνώριζαν καλά ότι υπάρχει ενδεχόμενο κάποια στιγμή να υπάρξει αυτή η ανάγκη. Και γνώριζαν μάλιστα ότι θα δυσκολευτούν να βγουν να γίνουν κυβέρνηση, οπότε να δυσκολεύσουν την επόμενη. Όχι, τα λέμε όλα. Γι' αυτό λόγο έγινε, ναι. Εσείς από τα πέντε κόμματα αυτά τα οποία στις δημοσκοπήσεις εμφανίζονται ότι περίπου είναι αυτά που θα μπουν στην Βουλή, εν πάση περιπτώσει. Με ποια κόμματα πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να ανοίξει ένα διάλογο και να πάει σε μια κυβερνητική συνασπισμό? Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, νομίζω ότι έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα και έχουν υποθεί πολλά πράγματα για τη σχέση που ενδεχομένως να έχει το ΠΑΣΟΚ με το συνασπισμό. Εμένα δεν θα με πειράζει προσωπικά, αν με ρωτάτε, έτσι, ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν νομίζω βέβαια ότι υπάρχει κάποιο άλλο κόμμα στον ελληνικό κοινό. Θα σας πείραζε κάποιο άλλο κόμμα? Πάρα πολύ θα σας πείραζε. Πάρα πολύ θα με πείραζε το κόμμα του λαού. Πάρα πολύ θα μου πείραζε το κόμμα του κύριου Παπαθεμελή. Και όσον αφορά το ΚΚΕ, νομίζω ότι έχει ένα αρνητικό πολιτικό λόγο και δεν μπορεί παραγωγικά να συνεισφέρει σε μια διακυβέρνηση. Άρα, βλέπω ότι έχετε μια γκρίζα κατάσταση με τη Νέα Δημοκρατία. Λέτε να θα μπορούσατε λιγάκι να τα βρείτε. Με τη Νέα Δημοκρατία, ναι, γιατί λένε ότι σε καμία περίπτωση. Ωραία. Εντάξει. Θέλω να σας πω ότι θα σας παραδώσω στο κοινό. Ήρθε η στιγμή. Παρακαλώ πολύ. Ό,τι θέλετε, τι ερωτήσεις θέλετε, την κάνετε. Λέμε χωρίς τοποθέτηση, κυρία μου. Το όνομά σας. Μούσα Βάγια λέγομαι. Πώς? Μούσα Βάγια. Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Χατζόπουλο. Υποστηρίζετε, όπως και εσείς, όπως και τα υπόλοιπα στελέχη, ότι αν ήσασταν κυβέρνηση θα είχατε αντιμετωπίσει καλύτερα αυτή την κατάσταση, καθώς και άλλες κρίσεις? Ο κύριος Χατζόπουλος είναι στη Β' Αθηνών, υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ. Το λέω για τους ανθρώπους που δεν έχουν παρακολουθεί. Θα περίμενα ένα κόμμα για να μπορέσει να πείσει αρχικά ότι θα τα κατάφερνε ως κυβέρνηση, να πείσει ότι θα τα κατάφερνε ως αντιπολίτευση. Ή ότι έχει μια σταθερή πορεία. Παρατηρήσαμε το Σάββατο το μεσημέρι τον πρόεδρό σας να υποστηρίζει ότι δεν είναι ώρα για απονομή ευθυνών. Μετά από 6 ώρες να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία και να υποστηρίζει ότι είναι υπεύθυνη αυτή. Για να περάσω και στην ερώτηση ακριβώς. Μια τέτοια ασταθής πορεία του ίδιου του πρόεδρου του κόμματός σας. Πώς είναι δυνατόν να πείσει τους πολίτες ότι είναι το κόμμα σας σε θέση να έχει έναν ισχυρό λόγο και έναν σταθερό λόγο και ουσιαστικά να έχει και σταθερή πολιτική πορεία στη συνέχεια? Κύριε Χατζόπουλε. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου ασταθής. Είσαστε σε πάρα πολύ καλή θέση πριν να υποστηρίξετε τον πρόεδρο. Πάμε. Νομίζω ότι δεν είναι καθόλου ασταθής η προσέγγιση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της πρόσφατης καταστροφής. Σαφέστατα και υπήρξε ο σεβασμός όσον αφορά τις πρώτες μέρες, αλλά από εκεί και πέρα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα που προκύπτει στη δημόσια ζωή μας, πόσο δε μάλλον μια τέτοια καταστροφή, η οποία δεν πρέπει ή δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο πολιτικής συζήτησης. Γι' αυτό και όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, όλα τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να το δουν και ως πολιτικό φαινόμενο και ως πολιτικό θέμα. Και αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Παπανδρέου. Μάλιστα. Επόμενος.
Παρακαλώ, το όνομά σας. Δημάρχης Νίκος λέγομαι. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Χατζόπουλο. Είμαι το αντικείμενο πολλών ερωτήσεων σήμερα. Όχι, είστε νέος, κύριε, είστε νέος πολιτικός και με ενδιαφέρει περισσότερο να ακούσω την γνώμη σας. Είμαι νέος πολίτης καταρχάς και κατεβαίνω και στις εκλογές. Και νέος, νέος επαγγελματίας. Αν και ήδη αμέσως προηγουμένως είχατε πει ότι δεν θα συνεργαζόσασταν σε καμία περίπτωση με τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και αυτό με λυπεί. Δηλαδή, κρατάτε μια στάση πόλωσης παρελθοντική. Δεν είναι παρελθοντική. Σε σύγχρονους ιδεολογικούς όρους δεν μπορεί να γίνει. Ίσως βρείτε την ευκαιρία να απαντήσετε και μέσα από την ερώτηση. Εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος και μέσα στη διάρκεια του χρόνου άκουγα την αντιπολίτευση. Εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος που ψηφίζω την Δημοκρατία. Με συγχωρείτε. Στη διάρκεια του χρόνου ακούγαμε όλη την αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ, την κύρια αντιπολίτευση, να θέλει εκλογές και να τις επιζητά. Κατ' επέκταση έγινε ένα συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, του κινήματός σας, έτσι δεν είναι? Στο οποίο δεν προβάλλετε τις θέσεις σας. Είναι 4 μήνες τώρα. Είστε νέος άνθρωπος, χρησιμοποιείτε το ίντερνετ. Βεβαίως. Μπορείτε να πάτε στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και να δείτε στο 10% ένα πολύ τεκμηριωμένο πρόγραμμα. Συγγνώμη, αλλά το ελληνικό κοινοβούλιο δεν απευθύνεται στο 10%. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σε εσάς το λέω επειδή είστε νέος. Το πρόγραμμα κυκλοφορεί και σε έντυπο. Εσάς ρωτάω, δεν με αφήσετε να ολοκληρώσω. Αν είστε ευχαριστημένος από τον καλός ή κακός προεκλογικό αγώνα τον τωρινό και από τους προηγούμενους μήνες που επιζητούσατε εκλογές, που ουσιαστικά βαδίζαμε σε ένα προεκλογικό αγώνα, αν είστε ευχαριστημένος από τους συνεχόμενους διαξεφισμούς και κόντρες στην τηλεόραση και όχι από τα προβαλλόμενα, τις προβαλλόμενες πεπιθήσεις σας που βγήκαν μέσα από το συνέδριο. Θέλω να μου απαντήσετε. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος για το γεγονός ότι διεξάγεται ένας πολιτικός διάλογος υπό τις παρούσες συνθήκες. Και δεν αναφέρω μόνο στην καταστροφή. Αυτό νομίζω ότι οποιονδήποτε άνθρωπο, οποιονδήποτε υποψήφιο από οποιονδήποτε κόμμα τον θλίβει. Θα ήθελε πραγματικά να κάνει μια πολιτική συζήτηση. Ακόμα όμως, αν μου κάνετε την ίδια ερώτηση μία εβδομάδα πριν τις καταστροφές, θα σας απαντούσα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Μπήκαμε σε μια προεκλογική περίοδο με μια σκανδαλολογία. Έτσι, με ένα κλίμα παθογένειας, με τα ομόλογα. Εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε πραγματικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η κοινωνία. Θα ήθελα να μιλήσω. Μιλάω με εσάς, είστε νέοι άνθρωποι. Θα ήθελα να μιλήσω. Καλά, τη σκανδαλολογία δεν την επινόησαμε. Όχι. Ήταν θέμα. Το ΠΑΣΟΚ στηρίζεται σε αυτό και μιλάει για αυτό το πράγμα. Το ΠΑΣΟΚ και δίκαια για την διεκδίκηση στις εκλογές. Όταν παράγεται ένα θέμα. Έπαιξε αυτό με τα ομόλογα. Δεν είναι σημερινό. Αναδεικνύεται ακριβώς επειδή παράγεται. Όχι επειδή κάποιος το βγάζει από μια τσάντα και το φέρνει στη δημοσιότητα. Υπάρχει ένα πόρισμα Ζορμπά το οποίο καταδεικνύει πολλές συγκεκριμένες ευθύνες. Δεν καταδεικνύει συγκεκριμένες ευθύνες. Με την απάντησή σας πάλι καταλήγουμε στους διαξυφισμούς τους προηγούμενους. Η θέση σας, η προσωπική και του κινήματος για την παιδεία και το ασφαλιστικό, θέλω να μου πείτε. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Όσον αφορά την παιδεία, το ΠΑΣΟΚ έχει ανοίξει το διάλογο για την παιδεία. Θεωρούμε ότι η βασική προτεραιότητα είναι στην παιδεία η ίση πρόσβαση όλων των πολιτών σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος. Μιλάμε για ένα ανοιχτό εκπαιδευτικό σύστημα και θα το πάω και λίγο παραπέρα σε μια δική μου άποψη ότι π.χ. στο Πανεπιστήμιο έχει γίνει μια ολόκληρη ιστορία και δεν κρυβόμαστε για το άρθρο 16. Είναι το έλασον στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι αναχρονιστικό σήμερα στην Ελλάδα. Το βλέπουμε όλοι και κυρίως τα παιδιά που σπουδάζουν, όλοι όσοι έχουν περάσει στην Ελλάδα από το πανεπιστήμιο. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο. Ένα πανεπιστήμιο συνδεδεμένο με την αγορά εργασίας. Όλα αυτά τα πράγματα είναι γενικά. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Έχετε δίκιο. Να σας πω πολύ. Καταλαβαίνω ότι τώρα είναι δύσκολη ιστορία για να αναλύσετε όλο το πρόγραμμα. Ναι. Εντάξει, ένα είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο ήταν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πριν από αυτή την τετραετία είχε μία θέση για το άρθρο 16, οι θέσεις του ήταν και τώρα αυτή η θέση είναι διαφορετική. Αυτό δεν μπορείτε να το αρνηθείτε. Επομένως, τώρα από εκεί και πέρα. Σε αυτό που έλεγε η κοπέλα πριν, η κυρία, ότι δεν υπάρχει κάποια σταθερή θέση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Τη μία μέρα λέει αυτό. Σαφέστατα ούτε υπάρχει, ούτε και στη Νέα Δημοκρατία. Σαφέστατη θέση για την παιδεία υπάρχει, τεκμηριωμένη. Μιλάω για το άρθρο 16 και σας λέω ότι πραγματικά είναι παρεμπιπτόντως ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να εξεταστεί. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τέτοιες παθογένειες στο σύστημα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα που πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε ολικά. Παραδείγματος χάρη σήμερα, να σου πω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα λοιπόν, και φύγαμε. Σήμερα γιατί... στην Ελλάδα, ένας άνθρωπος 35 ετών που έτυχε να μην πάει για κάποιο λόγο στο πανεπιστήμιο. Έτυχε να μην σπουδάσει τα 18 του. Έτυχε να μην μπει με τις πανελλήνες εξετάσεις. Έχουμε μια αγκύλωση στο σύστημα πρόσβασης στην παιδεία. Που δεν μπορεί να πάει, δεν μπορεί να, πάει να σπουδάσει. Αυτό δεν είναι σοβαρό το θέμα για την κοινωνία. Είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό, αλλά είναι μικρό. Είναι πολύ σύντομο. Πάμε λοιπόν σε άλλη μια ερώτηση και να περάσουμε μετά στον ορό. Ονομάζομαι Λαψάτης Δήμος και θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην κυρία Λουκέρη.
Ναι. Την Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, βγήκαν τα αποτελέσματα για τα πανεπιστήμια μας. Και είχαμε ένα σοβαρότατο πρόβλημα με τις στρατιωτικές σχολές. Ποιος πιστεύετε ότι ευθύνεται για αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τις βάσεις που βγήκαν λάθος και τα παιδιά δεν ξέρουν σε ποια σχολή θα φοιτήσουν τη νέα χρονιά. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν δεν υπήρχαν πυρκαγιές με αυτό το θέμα. Φανταστείτε τι θα γινόταν. Και καλύφθηκε το θέμα από σχεδόν παντού. Είναι ένα θέμα το οποίο όντως, επειδή έχω περάσει από τη θέση του να περιμένω αποτελέσματα, για αυτούς τους οποίους περίμεναν και τελικώς βγήκαν ίσως κάποιες βάσεις που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, ήταν ένα άγχος παραπάνω από αυτό των εξετάσεων. Σίγουρα δεν είναι ωραίο να συμβαίνουν κάποια τέτοια πράγματα. Υπάρχουν θεσμικά όργανα που ασχολούνται με αυτό. Έχετε καταλάβει τι φταίει και συμβαίνουν αυτά? Στη συγκεκριμένη περίπτωση... Όχι συγκεκριμένη, γενικά τι φταίει που συμβαίνουν όλα τέτοια? Να μιλήσω ευθέως. Ναι, βέβαια, γιατί αλλιώς πώς θα πάρετε τον ψήφο? Πιστεύω εγώ σαν πολίτης, σαν πολίτης. Να βγάλουμε τον πολιτικός, να βγάλουμε όλα αυτά. Βεβαίως. Λοιπόν, πιστεύω ότι εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα ο κρατικός μηχανισμός δεν λειτουργεί σωστά. Θα μου πείτε τώρα γιατί δεν λειτουργεί σωστά. Έχω και απάντηση γι' αυτό. Παρακαλώ. Λοιπόν. Ελπίζω να μην είναι αυτή που υποπτεύομαι. Ναι, πέστε. Μπορεί να είναι. Για πέστε, για πέστε. Λοιπόν, συνήθως οι προσλήψεις ανθρώπων που έχουν ακόμα και σήμερα κέραιες θέσεις σε πολύ σημαντικά πόστα δεν έχουν γίνει με αντικειμενικά κριτήρια. Μάλιστα. Γίνονται με κομματικά κριτήρια. Γίνονται με κομματικά κριτήρια. Μάλιστα. Αφού λοιπόν έγινε. Αυτό είχα στο μυαλό μου. Έχω ότι το Πασόκ. Όχι. Έχω άδικο. Όχι. Δεν λέω. Εγώ δεν λέω ότι φταίει το Πασόκ. Εγώ λέω αυτό που έχω ζήσει από 20 χρονών που ήμουν, ας πούμε, στα πρόθυρα τρίτο-τέταρτο έτος να βγω σαν ελεύθερη επαγγελματίας. Έτσι. Λοιπόν, έβλεπα να παίρνουν θέσεις, να σας πω και το απλό. Άντε τώρα να γίνουμε πιστευτοί στον κόσμο. Όχι, να πω εγώ ένα πράγμα. Και στο ΙΚΑ, έτσι. Διορίζονταν σωριδών οδοντίατροι, βάζαμε τα χαρτιά μας κι εμείς που είχαμε κάνει εργασίες, που είχαμε κάνει. Σωστό. Έτσι. Δεν είχαμε ουδεμία ελπίδα. Εγώ δεν μιλάω να μπουν τα γαλάζια ή τα πράσινα. Το καταλαβαίνω. Αντικειμενικά. Κύριε Αρβανιτάκη, θέλω να σας απαντήσω κάτι. Είναι συγκεκριμένο. Καταλαβαίνω, κατάλαβα το πνεύμα σας. Κύριε Αρβανιτάκη, θέλω μόνο να κάνω ένα σχόλιο για εσάς. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να γίνετε κυβερνών κόμμα. Όλοι θα είναι εναντίον σας. Σας λένε και δεν κάνετε αυτό και θα φταίτε για όλα. Για 20 χρόνια, 30 χρόνια. Οπότε στις παρυφές να μπορείτε να κάνετε την κριτική σας. Ας περάσουμε στον ορό της αλήθειας και θα σας δοθεί η ευκαιρία να μου πείτε αυτό που θέλετε. Παρακαλώ, πέστε μου. Εδώ είμαστε, η κυρία Λουκέρη. Λοιπόν, πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στις 5 επιλογές ερωτήσεις ανθρώπων που είναι εκτός στούντιο, στην ελληνική πραγματικότητα μέσα, εκεί κατοικούν. Αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα. Ρωτούν εσάς 5 ερωτήσεις για εσάς. Μία από αυτές μπορείτε να σας διατυπωθεί. Μάλιστα. Διαλέξτε αριθμό. Το 5. Το 5, λοιπόν, η κυρία Λουκέρη. Ποια αποζημίωση μπορεί να ικανοποιήσει μια μάνα που κάει και το παιδί της? Οπα. Καμία. Είμαι απόλυτη σε αυτό. Καμία. Και εγώ για να σας βοηθήσω πάρα πολύ, δέστε την κάμερα και πέστε το. Καμία. Απολύτως καμία. Πάμε λοιπόν στον κύριο Χατζόπουλο. 5 επιλογές έχετε κι εσείς ανθρώπων που έχουν θέσει ερωτήματα εκεί έξω για εσάς. Θα πάρω κι εγώ την 5. Την 5 κι εσείς. Πάμε λοιπόν την 5. Θα αγοράζατε ποτέ σπίτι σε κάποια δασική έκταση? Χατζόπουλος δεν αγόραζε. Δεν το βλέπετε. Μια χαρά, είναι καινούριος δικηγόρος. Όλοι οι δικηγόροι έχουν πάει πεντέλες. Πού μένετε, δεν ξέρω τι συμβαίνει με τους υπόλοιπους συναδέλφους μου, τους οποίους οφείλω να πω ότι έχουν συνείδηση και έχουν και γνώση σημειωτέων. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ, ούτε θα έκτιζα, ούτε θα αγόραζα και είμαι υπέρ της άποψης ότι όποιος το κάνει πρέπει να τιμωρείται. Σας δίνω 2-3 δευτερόλεπτα. Προσέξτε να μου απαντήσετε, πού μένετε? Στο Ηράκλειο Αττικής. Στο Ηράκλειο Αττικής. Δεν ήταν δασική. Ευτυχώς, Θεέ μου, γλιτώσατε. Ευτυχώς. Πάμε το κύριο Αρβανιτάκη. 5 επιλογές έχετε κι εσείς. Στην 5. Την 5 κι εσείς, όλοι 5. Γιατί είναι 5 τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή. Τι επιχειρήματα μπορείτε να κάνετε για να πείσετε ένα ηλικιωμένο να εγκαταλείψει το σπίτι του? Καίγεται το σπίτι του. Το ζήσαμε, αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα. Ζήσαμε πολλούς ανθρώπους να έχουν τρόπο του λέγει να αγκαλιάσει το σπίτι του, την εστία του και να μην θέλουν να φύγουν. Παρόλο που και εγώ ήταν. Με τι, αν ήσασταν εκεί, ποιο θα ήταν το επιχείρημα το οποίο θα είχατε για να πείσετε αυτόν τον άνθρωπο να φύγει, να μπει μέσα στο ελικόπτερο και να φύγει? Δυστυχώς, το μόνο επιχείρημα που θα είχα θα ήταν ότι θα έρθει το κράτος να τον σώσει. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα ήμουν πιστικός.
Η αλήθεια είναι ότι ο περισσότερος κόσμος που έμεινε στα σπίτια του για να τα προστατεύσει έμεινε κυρίως γιατί δεν πίστευε ότι θα έρθει το κράτος να το σώσει το σπίτι του. Νομίζω ότι είστε λίγο υπερβολικός και άδικος. Είδαμε μέσα από την τηλεόραση, μέσα από τις κάμερες, ανθρώπους οι οποίοι ήταν δίπλα οι άνθρωποι θα τους σώζανε και όμως δεν φεύγανε. Θέλανε να μείνουν εκεί στην αιστεία τους, στην κατοικία τους, στη μνήμη τους, στη ζωή τους. Δεν πιστεύαν ότι θα τα σώσουν. Το ότι ήταν εκεί, συνήθως, στα περισσότερα χωριά που κάηκαν, ήταν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά ήταν λίγες. Δεν είχανε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως παρατηρήσαμε. Δεν είναι ότι δεν πήγε το κράτος. Όταν άρχισε λάθος συντονισμός, το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε αυτός ο λάθος συντονισμός ήταν ότι έγινε μια διασπορά δυνάμεων με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πουθενά ικανές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο. Εντάξει. Είναι άποψή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ έτσι κι αλλιώς όλους σας που ήσασταν εδώ κοντά. Ευχαριστώ το κοινό μας. Πρέπει να σας πω ότι αύριο πάλι 12 παρά 10 περίπου θα είμαστε εδώ. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Σταρ με το Θοδωρή Δρακάκη και εμείς πάλι όπως είπαμε αύριο. Ευχαριστώ πολύ.